Ενά λοιπόν και το δεύτερο μέρος. Φυσικά η κυρία Τατιάνα έχει και άλλα φυτά, όπω βλέπετε. Τη αρέσουν οι αγάδε οι μήνυ αγάβες. Έχει κάμποσε, θα ήθελε να αποκτήσει κι άλλε από ό,τι ξέρω. Ε, πώ να μην τη αρέσουν, είναι τόσο όμορφα φυτά. Ανθεκτικά, εύκολα Και εμένα μου αρέσουν. Και έχω και κάποια από αυτά. Αυτές οι κατασκευές είναι από κάτι σωλήνες που έφτιαξε η κυρία Τατιάνα με τον γιο της μαζί. Ε, νομίζω είναι μια ωραία πρόταση. Καλλιτεχνική. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Και από άχρηστα υλικά μπορούμε να φτιάξουμε κάτι όμορφο πολλά παχύφητα που επαναλαμβάνονται από αυτά που έχουμε δει στα παρτέρια. Κάτι οπούντιες μεγάλες. Εδώ κιμκουάτ, κουμκουάτ, πώς λέγεται σωστά. Η κυρία Τατιάνα φτιάχνει γλυκό του κουταλιού με αυτό. Μια ωραία αλόη, τεράστια, μου αρέσει πολύ και εμένα. Έχω από αυτές πολλές. Κοιτάξτε έναν ανθοφόρο που έχει. Μάλλον δύο θοφόρους Και εδώ είναι φυτό που δεν θυμάμαι την ονομασία του. Πολύ άρεσε. Πολύ απαλό στην υφή. Παχύφυτα. Γραπτοβέρια. Γράπτω σέντουμ, κάτι τέτοιο, πολύ όμορφο. Ξανά μια αγάβη, πολύ όμορφη. Και εδώ πάλι παχύφιτα. μια οπούντια που έπαθε ζημιά με το κρύο και δεν είναι καμία σχέση με αυτό που ήταν. Και στεναχωρήθηκε πολύ η κυρία Τατιάνα, αλλά θα ξαναγίνει όμορφη πρασινάδες διάφορες που όλες γνωρίζουμε να ξανά από αυτό. Εδώ είναι ρόδια μίνι, ροδάκια και, και άλλα παχύφυτα. Νομίζω μας είναι σε όλους γνωστά και πολύ αγαπημένα. Αλόες, χαβόρθιες, εχεβέριες, γαστέριες, πολλά. εονιούμ, καλαμχώε, κράσουλα, πολλά φυτά, ομορφά, με διαφορετικά σχήματα, χρώματα, mm -hmm. γλαστράκια, γλαστράκια, εδώ ένα δέντρο, μουσμούλια, με καρπούς. Έχει και ένα μποστανάκι εκεί πίσω που δεν το έδειξα. Και βέβαια έχει μποστάνι η κυρία Τατιάνα. Και κι άλλες γλάστρες. Με παχύφυτα. Ένα αιώνιουμ πολύ μεγάλο. Μελιτζανή απόχρωση. Μα μας αρέσει σε όλους, νομίζω. Φρέζες αρωματικές. Αν πώς. Ένας κήπος χωρίς φρέζες δεν γίνεται. Στρελίτσια. Έχει έναν ανθοφόρο. Λοιπόν, Αυτό το ροζ το φυτό μου άρεσε. Που δεν ξέρουμε ονομασία, αλλά δεν έχει σημασία, είναι πανέμορφο. Κάνες ετοιμάζονται, σιγά σιγά βγάζουν φύλλα. Εδώ μια ροδιά Και αυτή σιγά σιγά Α, έβγαλε οριόφυλο. τα φιλαράκια της. Η γνωστή αγάβη, αγάβα Αμερικάνα. Εγώ, Παχύφυτα, κρεμαστά και εδώ νομίζω είναι μια μανταρινιά. Με πολλά μπουμπούκια. Να, ξανά κοιτάω το φυτό γιατί μου έκανε εντύπωση το χρώμα του. Πολλά φυτά η κυρία Τετιάνα. Μπράβο. Εδώ έχουμε κατηγορία εφόρμπιες. Διάφορες εφόρμπιες. Αγαπημένες και σε μένα οι εφόρμπιες. Ένα ωραίο αστρόφιτο, πανέμορφο, κάτασπρο κουκλί. Φτού, φτού. <laughs> Πολλά παχύφυτα. Κάποια επαναλαμβάνονται. Ωραίες ροζέτες μεγάλα ωραία υγιή φυτά με ανθοφόρα σγουρά και όχι Πολλά φυτά έχω και εγώ τα πιο πολλά από αυτά που βλέπετε, γιατί κάνουμε ανταλλαγές με την κυρία Τατιάνα, ανταλλάσσουμε φυτά όπω και με άλλου. Βλέπετε διάφορα. Παχύφιτα, παχύφιτουμ, σέντουμ. έχει διάφορων ειδών. Αυτό δεν θυμάμαι ονομασία, αλλά δεν έχει σημασία όμορφο και αυτό. Φυτά, φυτά, πολλά φυτά. Εδώ κι άλλα φυτά. Εδώ έχει λιγάκι πιο συλλεκτικά. Συλλεκτικούς κάκτους, ας το πούμε. Η κυρία Τατιάνα ασχολείται χρόνια με κάκτους. Είχε μεγάλη συλλογή κάποτε στην πατρίδα της. Και Τώρα εδώ στην Ελλάδα, ξανά σιγά σιγά, μάζεψε, απέκτησε καινούρια συλλογή. Σε σχέση με αυτό που είχε βέβαια είναι πολύ πιο λίγα, αλλά γενικά δεν είναι λίγα, είναι αρκετά. Είναι όμορφα, αυτό το μαύρο πίσω σχεδόν μαύρο πολύ μου άρεσε, που κιόλας ανθίζουν οι μαμιλάριες, αλλά έχουν Πολλά φυτάκια. Κάποια πιο σπάνια, κάποια πιο συνηθισμένα. Όλα τα φυτά καλοδεχούμενα, όλα μας αρέσουν. Μαλλιαρά, τριχωτά, πώς να τα πούμε. Εδώ είναι κάτι σπάνια φυτάκια μικρά. Δείχνω πόσο μικρά είναι. Αυτά είναι τουρπινάκια νομίζω. Mm -hmm. Μαμιλάριες. Αρκετές. Και πώς να μην, ανα... να μην είναι αρκετές αφού είναι τόσο ωραίες. Να ένα δικέφαλο όμορφο. ωραία λουλουδάκια, σωμών στρόφιτα. Τα στεφανάκια στα κεφαλάκια των κακτών. Εδώ οι καρποί. Πολλά φυτά. Τι ωραίο αγκάθι, ξανθό. Τα περισσότερα από αυτά θα ανθίσουν βέβαια. Κάποια τώρα, κάποια αργότερα, μέχρι και το φθινόπωρο. Κάποια ανθίζουν, κάποια εμβολιασμένα. Νομίζω οι περισσότεροι τα ξέρετε αυτά τα φυτά, τα γνωρίζετε, αν και. Πολλοί από μας δεν ξέρουμε ονομασίες ή δεν θυμόμαστε, αλλά το ότι τα ξέρουμε, τα ξέρουμε. Αυτό είναι η αλήθεια. Η κυρία Τατιάνα έχει πολλά φυτά η ίδια, τα καλλιεργεί, κάνει σπορόφυτα, ασχολείται γενικά. Γιατί το οτι τα ξερουμε αυτο ειναι η αληθεια η κυρια τατιανα εχει πολλα φυτα ιδια τα καλλιεργει κανει σποροφυτα ασχολειται γενικα γιατι το ειναι εξπερ σε αυτό που κάνει ξέρει καλά τα φυτά, τα αγαπάει και τα φυτά αγαπούν αυτήν, όπως φαίνεται άλλωστε. Είναι τόσο περιποιημένα, υγιή και μόνο μπράβο. Αυτό εδώ είναι ωραίος σπάνιος κάκτος αν δεν κάνω λάθος είναι 25 ετών, τον έχει πολλά χρόνια, τον έφερε από την πατρίδα της, πανάκριβος κάκτος νομίζω είναι κιόλα γιατί είναι μεγάλη ηλικία. Στανόκακτος. μαμιλάριες, αστροφίτου, πολλά φυτά. Ξανά εμβολιασμένοι, σπάνιοι, που δεν μεγαλώνουν στις ρίζες τους και θέλουν αυτό τον τρόπο τέλος πάντων. Λομπίδιες, μαμιλάριες, νοτόκακτος, πολλά. Πολλά και αγαπημένα. Να και τα βουμπουκάκια. Να τα και, και τα γκαχτάκια. Εγώ όπως πάντα πειράζω. Δεν μπορώ. Θέλω να τα νιώθω. Να ένα ωραίο με άσπρο λουλούδι. Και με ροζάκια και... Και και και... μαλλιαρά, αγκαθωτά, φρουτένια. <laughs> Αυτό το ροζ είναι ωραίο. Πολύ όμορφο. <laughs> Τα ξαναβλέπω τώρα και καταλαβαίνω ότι όταν ήμουν εκεί από κοντά δεν είχα παρατηρήσει καν κάποια. Γιατί όταν είσαι από κοντά και τα βλέπεις, χάνεσαι. Τι να πρωτοδεί. Δύο μάτια έχω μόνο. Τώρα τα βλέπω καλύτερα μαζί με εσά και τα ευχαριστιέμαι. Και τα πόσα κεφάλια, πόσα κεφάλια αυτό. Και αυτή εδώ είναι πίσω σπάνια. Γι' αυτό δεν είναι στις ρίζες τους. Λουμπίβια, πω πω θα έχει ένα λουλούδι αυτό. Φεροκακτάκι, στενόκακτος μομιλάρια. όμορφη αποχρώση. Με ένα σπάνιο εκεί πίσω, και δύσκολο φυτό από ξέρω. Να το, κακτός παρόντιες, Να εδώ, μπουμπουκιασμένο με ρόζα γκάθη. Ματουκάνα. κάνα. σχεδόν μαύρα. πολλά, πάρα πολλά. Και άλλα τόσα σας εύχομαι, κυρία Τατιάνα, να αποκτήσετε, να έχετε όρεξη, δυνάμεις, υγεία, να τα φροντίζετε, να τα πολλαπλασιάσετε. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ που με κάλεσε να δείξω τα φυτά της, στον κήπο της. Και φυσικά δεν έφυγα με άδεια χέρια. Αν θέλετε να δείτε τι έφερα από την κυρία Τατιάνα, θέλω να μου γράψετε οπωσδήποτε. Ελπίζω να σας αρέσει όλο αυτό που σας δείχνω. Περιμένω τα σχόλιά σας. Μην ξεχνάτε να γραφτείτε στο κανάλι μου. Βάζετε like. Ευχαριστώ.